Σε απόγνωση βρίσκονται αγρότες στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου με φόντο τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε ισχυρή χαλαζόπτωση στα ελαιόδεντρά τους, με τις εικόνες να είναι αποκαρδιωτικές. Υπήρχε σοβαρό θέμα σε κάποια χωριά που έπιασε το κατατόπους φαινόμενο τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε έντονη χαλαζόπτωση, κυριολεκτικά ραβδιστήκαν οι ελιές σε πάρα πολλά σημεία. Το νερό που έπεσε σε κάποια άλλα χωριά ήταν το νερό που ήταν πάρα πολύ καλό, το νερό που πραγματικά το είχε ανάγκη γη, αλλά είναι πάρα πολύ λίγο για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες που έχει ο υδροφόρος ορίζοντας της Κρήτης αλλά και της Ελλάδος με την ξηρασία που επικρατεί. Το πέρασμα της ψυχρής λίμνης ήταν σαρωτικό σε αρκετά χωριά του νομού Ηρακλείου, με τη χαλαζόπτωση να ραβδίζει τις ελιές. Είχαμε στην περιοχή του Πύργου, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, στην περιοχή Μονοφατσίου, Βοριάς, Μεταξοχώρη. Αυτή πέρασε ένα σύννεφο και κυριολεκτικά κάποια χωριά της Μεσαράς, Μεσοχωριό, Χάρακας, τα έπληξε. Όσες ελιές ήταν φορτωμένες, ναι, έχουν μεγάλη καταστροφή, κυριολεκτικά τις ράβδισε και έχει τραυματίσει και πάρα πολλές ελιές επάνω στο ελαιόδεντρο. Κλιμάκι του ΕΛΓΑ πραγματοποιεί αυτοψία, καταγράφοντας τις ζημιές. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο όπου αγρότες δοκιμάζονται από την ανοβρία και την ξηρασία, ενώ άμεσα θα καταβληθούν προσπάθειες για την αποζημίωσή τους. Είναι αγανακτισμένοι, απογοητευμένοι, γιατί και αυτοί είχαν δώσει μια μάχη. Άλλοι ποτίζανε τις ελιές τους με χίλια βάσανα που είχαν το νερό. Περιμένανε βεντέμα φέτος, γιατί πέρυσι ήταν τελείως αφορία. Και έρχεται το κερασάκι στην τούρτα, η χαλαζόπτωση, και καταστρέφει. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, τα καιρικά φαινόμενα πώς θα εξελιχθούν, και μετά θα πάμε να μιλήσουμε με τον Υπουργό. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση των προβλημάτων που υπήρξαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Παλαιόκαστρο και σε άλλες περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, ενώ απαγορεύεται η κολύμβηση στη θαλάσσια περιοχή του οικισμού Παλαιόκαστρου, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση οργή από τους κατοίκους του Παλαιόκαστρου, η οποία εκφράστηκε και σήμερα το πρωί και στον κύριο Δήμαρχο. Δεν ξέρω αν από τώρα και στο εξής αποφασίσουν να ασχοληθούν σοβαρά με τη ροδιά και με τις περιοχές στο Παλαιόκαστρο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά μέχρι σήμερα έχουν δείξει τεράστια διαφορία στο συγκεκριμένο θέμα. Ο Μενέλαος Μποκέας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενημερώνοντάς τον για τα προβλήματα που προκλήθηκαν. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου, έχοντας λάβει πριν λίγους μήνες χρηματοδότηση, βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ανάθεση των μελετών για τα φράγματα ανάσχεσης της ευρύτερης περιοχής. Χρειάζονται παρεμβάσεις ολιστικές, παρεμβάσεις που ουσιαστικά θα θωρακίσουν όσο γίνεται την περιοχή. Εμείς έχουμε προχωρήσει ήδη στην διαδικασία της ανάθεσης μελετών για τα φράγματα ανάσχεσης που είναι απαραίτητα για την περιοχή. Υπάρχουν πολλές παθογένειες, δεν είναι τις παρούσεις, όπως δεν είναι τις παρούσεις να πούμε και το ότι καλούμαστε να διαχειριστούμε πάρα πολλά προβλήματα ως Δήμος και χρειαζόμαστε πραγματική βοήθεια, ενίσχυση στην πολιτεία σε όλα τα επίπεδα.